σε μια μελλοντική δικαιότερη κοινωνία ίσως να μην χρειάζονται φυλακές. Ίσως ως μέθοδος σωφρονισμού να έχουν καταργηθεί πολύ νωρίτερα, όπως υποστηρίζει η Αμερικανίδα ακτιβίστρια και διανοούμενη Άντζελα Ντέιβις, που πρόσφατα ήρθε και στη χώρα μας. Για όσο εξακολουθούν να υπάρχουν όμως, καθήκον της πολιτείας αλλά κυρίως της κοινωνίας, είναι να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες κράτησης, γιατί ο χρόνος στη φυλακή περνάει δύσκολα και τώρα τις γιορτές δυσκολότερα. Στις γυναικείες φυλακές της Θήβας κρατούνται σήμερα περίπου 400 γυναίκες και για πολλές από αυτές οι δραστηριότητες που παρέχονται, συχνά με τη βοήθεια χορηγών, δίνουν μια ευκαιρία εργασίας με δυνατότητα εξαγοράς μέρους της ποινής, αλλά και μια διέξοδο για δημιουργική απασχόληση. Το εργαστήριο φέρνουν το ύφασμα, το στρώνουμε, κόβουμε πρώτα, δοκιμάζουμε να δούμε αν είναι το, πώς είναι το ύφασμα, το ράβουμε, το διπλώνουμε, τα σιδερώνουμε, τα κάνουμε εικοσάδες και μετά τα παίρνουν και τα στέλνουν στις παραγγελίες που έχουν. Έφυγανε για τις φυλακές Ιωαννίνων, για τις φυλακές Κασαβέτη, Βόλου. Ήτανε αρκετά για τη δικιά μας τη φυλακή. Παλιά ήταν 6-7 κοπέλες, οι περισσότερες φύγανε. Τώρα είμαστε 2, θα έρθουν και άλλες όμως κοπέλες. Λίγο τους ενοχλεί το μεροκάματο, ήθελα να παίρνουν περισσότερα. Δηλαδή στην αρχή είπαν ότι επειδή είναι πρόγραμμα θα παίρνουν 1-3 και γράφτηκαν πάρα πολλές, αλλά τελικά ήταν 23. Αλλά και αυτό είναι καλό. Από το να κάθεσαι μέσα στην πτέρυγα, είναι καλό το να κατεβαίνεις στο εργαστήριο, μαθαίνεις και κάτι. Αφότου ήρθα στο κατάστημα κράτησης γυναικών εδώ στη Θήβα, σχεδόν από τις 15 ημέρες παραμονής μου έχω ξεκινήσει δουλειά εδώ. Δεν είμαι βασικά στο εργαστήριο ραπτικής, είμαι στο πλυντήριο του καταστήματος εδώ. Αλλά μπορώ να πω ότι ο χρόνος μου είναι παραγωγικός, μ' αρέσει, ξεφεύγω. Δεν απασχολούμαι το μυαλό μου με τη δυσάρεστη αυτή κατάσταση που έχει, που είμαι εδώ. Όχι ότι είναι δυσάρεστο το περιβάλλον, η κατάσταση που με έφερε εδώ. Ο εγκλεισμός, ναι. Είμαι σε ένα κομμάτι εργασίας που στον ένα μήνα εργασίας μου προστίθενται άλλες 23 μέρες. Τώρα δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι, δηλαδή πως αυτό που είπε η κυρία Ελισάβετ, δηλαδή αν είμαι ένα χρόνο μέσα, υπολογίζονται περίπου άλλοι 9 μήνες επιπλέον. Οπωσδήποτε η ελευθερία στον άνθρωπο είναι, εδώ καταλαβαίνεις τη λέξη ελευθερία. Αλλά αν το φιλοσοφήσεις και έξω όπως είναι τα πράγματα, είναι δύσκολα. Ελεύθερη είμαι στο πνεύμα, στο λέγει, στο να γράψω. Δεν είμαι ελεύθερη να πάω μια βόλτα, να πάω κάπως. Θα έρθει η ώρα του. Εκτός από το εργαστήριο ραπτικής, αρκετές ακόμα δραστηριότητες κάνουν τη ζωή των κρατουμένων γυναικών λίγο καλύτερη. Θεατρικές ομάδες, παραστάσεις από τη λυρική σκηνή, εργαστήρι υπολογιστών, μουσική, χορός, χειροτεχνία και ζωγραφική, την οποία, όπως και τη ραπτική, χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Λάτσι. Διδάσκω ζωγραφική στις κυρίες που πραγματικά έχουν διάθεση και μεράκι και το αποδεικνύουν εμπράκτως. Όταν μου έγινε η πρόταση από τον κύριο Μακρύ, το διευθυντή της φυλακής, είχα έναν ενδιασμό, γιατί ήταν η πρώτη φορά που θα δίδασκα σε τέτοιο χώρο. Με την πρώτη φορά όμως μου έφυγε κάθε ενδιασμός, διαπίστωσα ότι υπάρχει θέληση, υπάρχει μεράκι και το αποτέλεσμα φαίνεται ήδη στα έργα που έχουν ολοκληρώσει. Αρχικά ήρθαν λιγότερες, όσο πάει ο καιρός έρχονται και περισσότερες, περίπου στα 12-13 άτομα και προστίθενται και καινούριες από ό,τι έχω διαπιστώσει, θέλουν να έρθουν, γιατί προφανώς ακούνε από τα στόματα των υπολείπων κυριών θετικά σχόλια, μένουν ευχαριστημένες και μόνες τους θα διαπιστώνουν το αποτέλεσμα της δουλειάς. Για πολλές από εμάς η διαφυγή αυτή δεν είναι απλά τρόπος αλλαγής περιβάλλοντος, αλλά και τρόπος αποφυγής άλλων καταστάσεων, όπως
η χρήση φαρμάκων, τα ψυχολογικά προβλήματα και πολλά άλλα. Με τον έρχομαι εδώ, νιώθω ελεύθερη. Λειτουργεί για μένα σαν ψυχοθεραπεία το εργαστήριο ζωγραφικής και οποιοδήποτε εργαστήρι γίνεται εδώ πέρα και πηγαίνουμε, είτε ήταν το θέατρο, είτε η λυρική σκηνή που ερχόταν και θα συνεχίσει και φέτος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουν να υπάρχουν τέτοιες χορηγίες σε καταστήματα κράτησης. Όπως είναι εδώ το εργαστήριο ζωγραφικής που είμαστε τώρα, το εργαστήριο εικαστικής έκφρασης, το θέατρο που έχουμε, η θεατρική ομάδα που έχουμε, η λυρική σκηνή που έρχεται, γιατί είναι ένας συνδετικός κρίκος για μας. Με το έξω, μας κρατάει ζωντανές, έρχεται άλλος αέρας. Έχουμε δεθεί πάρα πολύ μεταξύ μας και με την δασκάλα εδώ της ζωγραφικής, την Κατερίνα, τη Μάρκου, και με τα παιδιά του θεάτρου και με τα κορίτσια της λυρικής και με την άλκηστη στο εργαστήριο εικαστικής έκφρασης, που υπάρχει πλέον μία σχέση ζωής μεταξύ μας. Ναι, μας δόθηκε η δυνατότητα να γνωριστούμε εδώ, αλλά και εκείνοι το βιώνουν με πολύ αγάπη και με άλλο μάτι πλέον για το χώρο εδώ. Τα επόμενα Χριστούγεννα τα ονειρεύομαι στο σπίτι μου, με τα παιδιά μου, με την μητέρα μου, με τους φίλους μου, κάνοντας προγράμματα για τις δραστηριότητες τις επαγγελματικές των παιδιών μου, τη δική μου και των λοιπόν συγγενών που είμαστε στενά δεμένοι. Δεν με αγχώνει το μετά, γιατί αισθάνομαι τυχερή. Στη διάρκεια των ετών που είμαι εδώ, έχω εισπράξει πάρα πολύ αγάπη από ανθρώπους, κοντινούς ανθρώπους και της οικογένειας και από το φιλικό περιβάλλον. Ανθρώπους που έχουν δείξει πραγματικά ότι ακόμα και αν κάνεις κάποιο λάθος, μπορούν να το συγχωρέσουν το λάθος. Στις γυναικείες φυλακές Θήβας λειτουργεί εδώ και μερικούς μήνες και αγροτική φυλακή. Είναι η πρώτη και μοναδική αγροτική φυλακή για γυναίκες στην Ελλάδα, με τις κρατούμενες να μένουν μακριά από τις υπόλοιπες πτέρυγες της φυλακής. Για κάθε μέρα εργασίας εδώ, οι κρατούμενες κερδίζουν 3 μέρες από την ποινή τους και, όπως λένε, είναι το πρώτο βήμα για την επιστροφή στην ελευθερία. Η αγροτική φυλακή δημιουργήθηκε για λόγους ισότητας με τους άντρες. Υπάρχουν 4 αγροτικές φυλακές στην Ελλάδα ανδρών, δεν υπήρχε καμία γυναικών. Δημιουργήθηκε, θα πάνε οι γυναίκες, έχουν ξεκινήσει με 12 γυναίκες. Ο σκοπός είναι αυτός ο αριθμός να φτάσει στα 30 άτομα και ανάλογα με τις εκμεταλλεύσεις βέβαια που θα έχουμε, για να μπορούμε να δικαιολογούμε και τα μεροκάματα που θα παίρνουν αυτές οι γυναίκες. Ξεκινήσαμε με τα κηπευτικά, αργότερα θα γίνει το πτηνοτροφείο, αργότερα ο σκοπός μας να γίνει ένας φούρνος, να γίνει το ζαχαροπλαστείο και έτσι να μπορούμε να δικαιολογούμε και τα μεροκάματα αυτών των γυναικών. Η φυλακή είναι η αγροτική, γενικότερα είναι ένα τελείως διαφορετικό project, ας πούμε, περιβάλλον από ό,τι αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής περί φυλακής. Είναι μια ελεύθερη κατάσταση, είναι μια πολύ δημιουργική δουλειά που μπορείς να κάνεις και μέσα από αυτό μπορείς να νιώσεις και μια ευχαρίστηση που μέσα σε μια φυλακή είναι πολύ μηδενική η πιθανότητα αυτή να βγει κάποιος κάποιο πρωί και να είναι χαρούμενος. Θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε κάποιους ανθρώπους, γιατί στην αγροτική φυλακή έγινε το εξής. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό, θεωρώ, και πιο σημαντικό. Ότι υπάλληλοι και κρατούμενοι ενώθηκαν μαζί για ένα καλύτερο περιβάλλον φυλακής. Όσο και να φαίνεται περίεργο σε κάποιον άνθρωπο που δεν το βιώνει, γιατί θα φαίνεται περίεργο σε κάποιον άνθρωπο που δεν το βιώνει, η αγροτική φυλακή μας έχει ενώσει. Η αγροτική φυλακή νομίζω ότι ανοίγει το δρόμο για την ελευθερία πολλών γυναικών. Είτε κλειστή είτε αγροτική φυλακή, κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να συμφιλειωθεί με τη στέρηση της ελευθερίας του. Οι μέρες των Χριστουγέννων περνούν ακόμη πιο δύσκολα πίσω από τα ψηλά τείχη και τα σχηματοπλέγματα. Αλλά η ζωή συνεχίζεται ψάχνοντας ή φτιάχνοντας μια ψευδέστηση της χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας.
Νέα μου, η μισή δεν το ξέρουν ότι είμαι φυλακή. Τώρα θα μου πεις πως βρήκα το θάρρος και μιλάω αν κάμερα. Ίσως να είναι και καιρός να το μάθουν. Ίσως να είναι και καιρός να το μάθουν. Αυτοί που το ξέρουν. Αυτοί που το ξέρουν πληγώθηκαν πάρα πολύ. Μιλάμε για τη στενή μου οικογένεια, στενή μου οικογενειακό κύκλο, το παιδί μου. Όταν έρχονται το επισκεπτήριο δικοί μας άνθρωποι να μας δούνε, τους βλέπεις και είναι ανήσυχοι, κοιτάζουν πίσω για αυτά και τους ρωτάς τι συμβαίνει. Έχει γούστο να μας ξεχάσουν μέσα, άμα κλείσουν, επειδή κλείνουν οι πόρτες οι σιδερένιες οι μεγάλες. Αυτό το αίσθημα το έχουν σχεδόν όλοι. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω είναι διαχειρίσιμα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που δεν διαχειρίζεται τόσο εύκολα, έως καθόλου. Φοβάμαι το στίγμα. Το ξέρω ότι θα υπάρχει το στίγμα. Το ξέρω ότι θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα με κοιτάξουν παρά το. Το ξέρω καταρχήν. Οι άνθρωποι δεν σε πιστεύουν εύκολα. Δεν έχεις. Η κυριότητα του λόγου σου έχει χάσει. Δικαιολογημένα. Γιατί αυτό είναι και η κοινωνία, έτσι είναι δομημένη. Φταίνει και λίγο ειδήσεις. Φταίς και εσύ. Όλα λίγο συμβάλλουν στο να υπάρχει ένα στίγμα και να πρέπει κάθε άνθρωπος για να ενταχθεί ξανά στην κοινωνία. Να πρέπει να λίγο παραπάνω να προσπαθήσει. Τα επόμενα Χριστούγεννα θα είναι υπέροχα, πιστεύω. Θα είναι υπέροχα.